afternoon. Περασμένη Κυριακή μου είπαν κάποιοι ότι είπα δεύτερη επιστολή. Να το ξέρετε, διορθώστε με από τη βιασύνη. Είπα δεύτερη, αλλά πρώτη εννοώ. Καταλαβαίνετε, αυτή μελετούμε. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1 που το είδαμε την περασμένη Κυριακή, αλλά για να ξαναθυμηθούμε τον λόγο του Πέτρου. Τρίτο κεφάλαιο λοιπόν της πρώτης επιστολής του Πέτρου, εδάφιο 1. Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς καμιά διδαχή. Θα βλέπουν απλώς την άμεση τη διαγωγή σας και το σεβασμό σας. Στο λίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δεν φύνονται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Τέτοια στολίδια χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν οι ευσεβείς γυναίκες που είχαν αποθέσει ελπίδες τους στο Θεό, υποτάσσοντας τους άντρες τους, όπως η Σάρα, της οποίας είστε πραγματικοί απόγονοι, ήταν υπάθμη στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο, συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβούνταν τίποτε. Μέχρι εκεί, αδελφοί, ο Θεός να ευλογήσει αυτόν τον λόγο του στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Ενδεχομένως κάποια περιμένετε χριστουγεννιάτικο μήνυμα, αλλά το χριστουγεννιάτικο έρχεται την Πέμπτη. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας πάνω στην επιστολή την οποία μελετάμε. Μια περικοπή θαυμάσια, αλλά και πολύ δύσκολη, αδελφοί, επειδή είναι φορτισμένη με μια αρνητική ιστορία αιώνων στη σχέση μεταξύ των συζύγων και μια αρνητική ιστορία ερμηνείας πολλές φορές και επαρμογής από την Εκκλησία και τους Χριστιανούς. Επειδή τώρα μετά το κήρυγμα της περασμένης Κυριακής που θυμάστε ήταν βασισμένο πάνω στα πρώτα δύο εδάφια, αρκετοί με πλησιάσατε και μου αναφέρατε τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 5, εδάφια 21 έως 33, στα οποία δεν αναφέρθηκα, όπου και εκεί καλεί τη γυναίκα να υποτάσσει. Τώρα, με αφορμή της παρατηρήσης σας, θέλω να πω πως και γι' αυτό το λόγο δεν αναφέρθηκα στον Παύλο. Η προσέγγιση του Παύλου, αδελφοί, είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του Πέτρου, την οποία μελετάμε. Ο Παύλος απευθύνεται σε πιστούς συζύγους και ο ένας και ο άλλος είναι πιστοί και μιλάει για τον ρόλο του καθενός μέσα στην καμήλια σχέση όπου ναι, ο άντρας καλείται να ηγηθεί όχι με σκοπό να καταδυναστεύσει τη γυναίκα του επειδή δίθεν είναι υποδέστερη, ίση είναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά με σκοπό να την υπηρετήσει σε σημείο που να πεθάνει για αυτή. Το κάλεσμα για τον άντρα είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι για τη γυναίκα. Μην ξεχνάμε πως ο Χριστός, αδελφοί, αν μας ονομάζει η λέξη ηγεσία, να ηγηθεί, όπως είπα, μην ξεχνάμε πως ο Χριστός επαναπροσδιορίσε την αντίληψη για την ηγεσία όπως την καταλαβαίνει και την θέλει εκείνος. Διαβάζουμε εκεί στο Μάρκο κεφάλαιο 9. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερνάουμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές. Τι συζητούσατε μεταξύ σας στον δρόμο? Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στον δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους, ποιος είναι ο πρώτος δηλαδή, ο μεγάλος. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, πολλές φορές εδώ πέρα έρχεται ο εγωισμός του άντρα, όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων. Επαναπροσδιορίζει την έννοια του ηγέτη. Στη συγκεκριμένη περιποπή ο Παύλος φέρνει ως πρότυπο αδελφή τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, όπως ο άντρας καλείται να είναι η κεφαλή της γυναίκας, το λέει ο Παύλος. Όχι γιατί η γυναίκα, όπως είπα προηγουμένως και είπαμε περαμένει, Κυριακή είναι υποδέστερη του άντρος, αλλά για λόγους λειτουργίας της οικογένειας. Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση. Αν και ο ένας και ο άλλος αποφασίζουν και πολλές φορές ανεξάρτητα και σε αντίθεση ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Ο Χριστός λοιπόν πώς ορίζει τις
σχέση του με την Εκκλησία την ίδια. Μέσα από την υπηρεσία που τους προσφέρει. Ο ίδιος είπε, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήθελε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για πολλούς, αναφερόμενος στην Εκκλησία. Ενώ το βράδυ που θα παραδεχόταν για τη σωτηρία της Εκκλησίας, διαβάζουμε εκεί στον Ιωάννη, πήρε μια πετσέτα και μια λεκάνη και της έπινε τα πόδια. Ο πρώτος, ο ηγέτης, ο δημιουργός, ο σωτήρας, ο θεάνθρωπος, με λέτε λέει Κύριε, Κύριε και καλά κάνε. Εάν λοιπόν εγώ που είμαι ο Κύριος και ο δάσκαλος σας έπινε τα πόδια, έχετε και εσείς την υποχρέωση να κάνετε το ίδιο. Οπότε η έννοια της ηγεσίας, αγαπητέ αδελφοί, στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο, δεν είναι αυτό που ως άνθρωποι του κόσμου αντιλαμβανόμαστε να με υπηρετούν. Αυτό είναι πολύ πατριαρχικό και αρκετά μουσουλμανικό. Ο Χριστός θα επαναπρός διορίζει. Ο Πέτρος όμως απευθύνεται σε πιστές γυναίκες που είναι παρεμμένες με άπιστους συντρίγους. Άλλη περίπτωση. Μη συγχαίουμε τα δύο. Ο σκοπός του δεν είναι να μιλήσει για τον ρόλο του καθενός μέσα στη γαμήλια σχέση, αλλά η διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω του άπιστου συζύγου. Με απότερο σκοπό, η σωτηρία του μέσα από τη συμπεριφορά της πιστής στον κύριο συζύγου, όπως λέει, έτσι κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο λόγο, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς καμιά αντιλαγή. Μπορεί να σου μιλήσει. Η συμπεριφορά πρέπει να μιλάει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως όλη η περικοπή, αγαπητοί μου, ξεκινάει από το εδάφιο 12 του δεύτερου κεφαλαίου. Σκοπό έχει να διδάξει τους πιστούς πώς να ζουν τις διάφορες δύσκολες σχέσεις τους. Σχέσεις όπως με το κράτος, σχέση με τον εργοδότη, σχέση της πιστής γυναίκας με τον άπιστο άντρα της. Ο δε κανόνας που διέπει την παρουσία του χριστιανού σε όλες αυτές τις δύσκολες σχέσεις είναι ο ίδιος. Και βρίσκεται στο εδάφιο 12 του δεύτερου κεφαλαίου, να έχετε γραφές ανεκτήματα και να παρακολουθείτε, η διαγωγή σας ανάμεσα στους ιδωλολάτρες. Και όταν μια πιστή γυναίκα είναι παντρεμένη με έναν άπιστο, είναι μέσα σε ένα περιβάλλον ιδωλολατρικό. Η διαγωγή σας με ανάμεσα στους ιδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, είτε είστε στον χώρο εργασίας, είτε στον κόσμο έξω με το κράτος έχει να κάνεις, είτε με τον άπιστο άντρα σου. Να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας υποπατούν ότι είστε κακοποιοί ή στην γαμήλια σχέση ο άντρας να θεωρεί χαζί είσαι με το σταυρό στο χέρι πας, αυτό είσαι, εκείνο είσαι, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάνουν τον Θεό την ημέρα της παρουσίας του. Η αρχή λοιπόν που πρέπει να διέρει την κάθε μας σχέση με τον κόσμο είναι η Αποστολική Αδελφή. Είναι η μαρτυρία ως χριστιανού, ώστε ο άλλος να μην σκανδαλιστεί, να μην πει και μετά μου κάνεις τον χριστιανό. Και συμπεριφέρεσαι έτσι. Και επίσης είναι η σωτηρία. Παραδειγματιζόμενος ο άλλος από εμένα να οδηγηθεί στον Χριστό. Έτσι, περασμένη Κυριακή ήταν το πρώτο μέρος του λόγου του Αποστόλου Πέτρου. Και όσοι δεν ήσασταν εδώ, θα σας ενθάρρυνα να ακούσετε το μήνυμα στο διαδίκτυο, καθώς το σημερινό μήνυμα προϋποθέτει ό,τι είπαμε την περασμένη Κυριακή και χτίζει πάνω σε εκείνα τα οποία υπόθηκαν. Περασμένη Κυριακή μιλήσαμε η υποταγή της γυναίκας με σκοπό την σωτηρία του άπιστου συζύγου. Σήμερα θα ήθελα να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του λόγου του Πέτρου, που είναι η συμπεριφορά της γυναίκας σε σχέση με τον στολισμό. Ωραίο θέμα. Στο παρελθόν, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, κάποιοι αδερφοί ήρθαν και μου είπαν να κάνεις ένα κήρυγμα για τον στολισμό. Βέβαια, να τα κατεδικάσουμε. Αυτή ήταν η πρόταση. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δεν στηρώνται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Η περικοπή αυτή, αγαπητοί μου, όχι μόνο είναι μια ιδιαιτέρως παρεξηγημένη περικοπή, όχι μόνο χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικώς από ένθερμους ευσεβιστές μέσα στην Εκκλησία ως μαστίγιο εναντίον των γυναικών, αλλά φοβάμαι ότι ποτέ ίσως δεν ακούσαμε και ένα σοβαρό κήρυγμα πάνω σε αυτήν την περικοπή, απλώς την προσεγγίσαμε με ελαφρότητα και ως σύνθημα.
ζήτημα εναντίον οτιδήποτε είχε να κάνει με εξωτερική εμφάνιση. Στολίσμα. Η προσοχή εστιάστηκε στο εδάφιο 3. Στολίδια σα δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά όπως είπε η τεχνικό όμως, ή τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα. Διότι εκ των προτέρων ορίσαμε και περιορίσαμε, αγαπητοί μου, την κοσμικότητα με τις τρίχες, τα κοσμήματα και τα φορέματα. Και δεν προχωρήσαμε με τον ίδιο ζήλο στο εδάφιο το επόμενο που λέει, αλλά τα εσωτερικά όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δεν θεωρούνται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Και βεβαίως αποσιωπήσαμε τα επόμενα εδάφια και ιδιαίτερα στο εδάφιο 6 που λέει, όπως η Σάρα, της οποίας είναι πραγματική απόγονη, ήταν υπάκουσα στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο. Συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβούνταν τίποτε. Μου κάνει εντύπωση που όλοι εκείνοι που ορίζουν και περιορίζουν την κοσμικότητα, λες και μόνο αυτό είναι η κοσμικότητα. Η κοσμικότητα έχει πολλές, πολλές μορφές, αδελφοί. Μπορεί να μην κάνω όλα αυτά σαν γυναίκα, μπορεί να μην τα κάνω όλα αυτά, να ντύνομαι και να μην βάζω τίποτε από όλα αυτά, αλλά να είμαι ένας πολύ κακός χαρακτήρας. Και από το στόμα μου όταν το ανοίγω, δηλητήριο να βγαίνει. Όπου κάνει εντύπωση λοιπόν που όλοι εκείνοι που ορίζουν και περιορίζουν την κοσμικότητα στις τρίχες, στα σχολεία και στα φορέματα, πολλές φορές και πολλές φορές με αυστηρότητα κρίνουν εκείνες τις γυναίκες που στολίζονται, δεν τηρούν τα, και τα λεγόμενα του εδαφείου 6 ώστε να αποκαλούν τον σύζυγό τους Κύριε μου, όπως η Σάρα αποκαλούσε τον Αβραάμ. Γιατί να έχουμε λοιπόν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το ένα να το παίρνω και να το χρησιμοποιώ σαν μαστίγιο, αλλά να πήγαινω λίγο παρακάτω και να εφαρμόσω και εκείνο το άλλο που λέει ο Πέτρος, τον άντρα σου να τον αποκαλείς Κύριε μου. Θα εξηγήσουμε τι εννοεί ο Πέτρος, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα. Για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τι ακριβώς λέει ο Πέτρος, καλό είναι να ξεκινήσουμε τη συντάλλοντα, αδελφοί μου, τι δεν λέει. Ο Πέτρος δεν λέει ότι η απεριποιητή γυναίκα είναι πνευματική. Γιατί αν καταδικάσω τον στολισμό, τότε πρέπει να πάω στο άλλο. Δεν λέει ο Πέτρος ότι η απεριποιητή γυναίκα είναι πνευματική. Δεν λέει ότι η περιποίηση της γυναίκας είναι αμαρτία, η εξωτερική περιποίηση. Δεν λέει ότι η ασκήμια είναι ένδειξη πνευματικότητας. Γιατί κάποιος το πάνε μέχρι το σημείο. Δηλαδή όσο πιο άσχημο είναι το πρόσωπο και η περιβολή του, τόσο πιο πνευματικό είναι. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, επηρεασμένοι από αντιλήψεις του κόσμου περί πνευματικότητας και κοσμικότητας, αδελφοί μου, παρεξηγήσαμε αυτή την περικοπή, είτε είμαστε εναντίον των στολισμών, είτε είμαστε υπέρ. Το πρώτο λοιπόν, η χριστιανή γυναίκα καλείται να μην δίνει έμφαση στον εξωτερικό άνθρωπο. Προσέξτε τη λέξη έμφαση. Δεν απαγορεύει, έμφαση. Τα εδάφια 3 έως 6 εξηγούν την δήλωση του Πέτρου στο εδάφιο 2. Τι είπε ο Πέτρου στο εδάφιο 2. Θα βλέπουν απλώς την άμεση διαγωγή σας και τον σεβασμό σας. Και τώρα έρχεται στα εδάφια 3 έως 6 να μας εξηγήσει ποια είναι αυτή η άμεση διαγωγή και ο σεβασμός. Η απάντηση του Πέτρου είναι ο εσωτερικός άνθρωπος και όχι ο εξωτερικός. Η παγίδα στην οποία η γυναίκα πέφτει, και θα μιλήσουμε για τη γυναίκα, σε λίγο θα μιλήσουμε για τον άντρα, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι δεν αφορούν εμάς, και τα εκείνα που λέει ο Πέτρος σε εδάφιο, αυτά δεν σημαίνει ότι δεν αφορούν τις γυναίκες, αφορούν όλους μας. Η παγίδα στην οποία η γυναίκα πέφτει, είτε από τη δική της ματαιοδοξία, είτε επειδή αυτά απαιτεί η κοινωνία κάθε εποχή, είτε κινούμενη από τη δική της επιθυμία να εντυπωσιάσει το άλλο φύλο, δίνει έμφαση στον εξωτερικό σωλισμό της. Όπως σήμερα, έτσι και τότε, αυτή η έμφαση εστιαζόταν σε 3 σημεία. Πρώτα απ' όλα στην κόμωση, στα μαλλιά. Ο Πέτρος, αδελφοί, δεν εννοεί την περιποίηση των μαλλιών με τακτικό πλύσιμο και χτενίσμα. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν αποτελεί καλή μαρτυρία πιστοί άνθρωποι και άντρες και γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα, αλλά να μην περιοριούνται την κόμη τους, με αποτέλεσμα αυτή πολλές φορές να είναι λεωμένη, λυγιασμένη και να παρουσιάζει μια εικόνα αποκρουστική.
Τίποτε το ιερό δεν υπάρχει στο δρόμο. Η ελληνική απ' την άλλη πλευρά και η ρωμαϊκή κοινωνία της εποχής, με την οποία ο Πέτρος ζει και οι αναγνώστριές του, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην περίτεχνη και με χρυσό ή με πολύτιμα πετράδια στολισμένη κόμωση, που βεβαίως μόνο οι πλούσιες κυρίες εκείνης εποχής μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Είναι αυτή η έμφαση από την οποία ο Πέτρος καλεί τις πιστεύτηνες να απέχουν. Δεύτερο, τα πολύτιμα κοσμήματα. Όπως σήμερα, έτσι και τότε, άρεσε στις πλούσιες γυναίκες να αγοράζουν και να φορούν πολύτιμα κοσμήματα. Και βέβαια, εκείνες μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήσαν μόνο έρμεες των πολύτιμων κοσμημάτων οι πλούσιες. Και μια φτωχή γυναίκα, όλη την ημέρα μπορεί να ονειρεύεται πλούσια κοσμήματα. Απλώς για άλλη την δυνατότητα να το κάνει πράξη. Πάλι ο Πέτρος δεν καταδικάζει τη χρήση κοσμημάτων, είτε είναι σκουλαίκια, είτε είναι βραχιόλια, είτε είναι δαχτυλίδια, είτε είναι περιδέρια. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε άγριες γυναίκες, όπως η Σάρα, την οποία θα αναφερθεί λίγο παρακάτω, ή η Ρεβέκα, που στολίζονταν. Μάλιστα στη δική τους κουλτούρα έβαλαν και στη μύτη. Ο λόγος του Πέτρου δεν κατηγοριοποιεί αγαπητοί μου τη χρήση κοσμημάτων ως αμαρτία, αλλά εκείνο που καταδικάζει πάλι είναι την έμφαση σε αυτά και την υπερβολή. Και τρίτον, τα επώνυμα και άρα ακριβά ρούχα. Πάλι δεν υπονοεί ότι οι χριστιανοί πρέπει να κινούνται άσχημα ή με κουρέλια, αλλά εκείνο που καταδικάζει είναι πάλι η έμφαση και η υπερβολή. Εάν θέλαμε να προσθέσουμε ένα τέταρτο, θα λέγαμε κάτι που είναι της εποχής μας, δεν ήταν δυνατόν εκείνη την εποχή να το έχουν, είναι το ποτόξ και οι πλαστικές εγχειρήσεις. Χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια γυναίκες και ιδιαίτερα κοριτσόπουλα, είναι θύματα και βάζουν πράγματα στο σώματά τους για τα οποία αργότερα θα μετανιώσουν. Δεν είναι μόνο τα υπέροχα ποσά που ξοδεύονται. Δεν είναι μόνο η κίνδυνη στην υγεία των γυναικών, αλλά ακόμη χειρότερα η υποδούλωση της γυναίκας στην ικανοποίηση της δικής της ματαιοδοξίας από τη μια πλευρά, όπως και της ματαιοδοξίας και της πονηριάς των ανδρών που τη θέλουν να είναι ένα σεξουαλικό παιχνίδι. Γι' αυτό θα αυξομοιώσει το στήθος της ή θα αυξομοιώσει άλλα μέρη του σώματός της για να ικανοποιήσει εκείνους. Και δεν καταλαβαίνει ότι είναι θύμα έτσι. Ακούστε μια είδηση που κυκλοφόρησε πριν από 3 ημέρες. Ένας άντρας στην Κίνα κόλλησε τη γυναίκα του, διαβάζω από τις ειδήσεις, και μετά υπέβαλε μήνυση εναντίον της, ζητώντας αποζημίωση 120.000 δολαρίων γιατί γέννησε άσχημα παιδιά. Το απίστευτο της υπόθεσης δεν είναι η κίνηση του συζύγου, αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να βγει νικητή στο δικαστήριο. Της επέβαλα να του δώσει 120.000 ευρώ. Όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί του, έμεινε έκπληκτος με το θέαμα. Και όντως, αν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τις εικόνες, όντως είναι. Δεν έτρεφε κανένα συνέστημα και το μόνο που είχε να επισημάνει ήταν ότι το παιδί του δεν του άρεσε καθόλου. Το πρώτο πράγμα που του πέρασε από το μυαλό ήταν ότι η γυναίκα του τον είχε απατήσει. Επειδή και οι δύο γονείς ήταν αντικειμενικά όμορφοι, του πήγαν ψήλοι στα αυτιά και άρχισε να ψάχνει το θέμα. Μετά από τις πιέσεις που δέχτηκε η γυναίκα του, την οποία παντρεύτηκε από έρωτα, όπως λέει ο ίδιος, εκείνη αναγκάστηκε να αποκαλύψει το μυστικό της και ομολόγησε ότι είχε κάνει πλαστικές εγχειρήσεις για να γίνει όμορφη. Το πρόβλημα με όλα αυτά δεν είναι μόνο ότι απαιτούν πολλά χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να είχαν βοηθεί τόσο πολλοί άνθρωποι και παιδιά. Για φανταστείτε με τα χρήματα που θα ξοδευτούν αυτές τις μέρες και στους τρεις τομείς αυτούς που ο Πέτρος αναφέρει, εάν ένα μέρος, ένα ελάχιστο ποσοστό γινόταν για άστεγους, πεινασμένους, ορφανά, αναξιοπαθούντες, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας αυτές τις μέρες. Γιατί χρειάζεται όλη αυτή η ακριβή κόμωση, πόσα κοσμήματα χρειάζεται μια γυναίκα για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία της. Πόσα ακριβά ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και ούτω καθεξής χρειάζεται μια γυναίκα. Μου κάνει εντύπωση ότι από τα χρησιμοποιημένα ρούχα που δεχόμαστε και τα προωθούμε σε ομάδες συνανθρώπων μας που τα έχουν ανάγκη,
το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναικεία ρούχα. Και αυτό όχι γιατί τα ρούχα έχουν παλιώσει, αδερφοί, αλλά γιατί πολλές γυναίκες είναι υπόδουλες στη μάστιγα που λέγεται μόδα. Η οποία παλιώνει το ρούχο μέσα σε μια εποχή. Μέσα σε ένα χρόνο. Θεωρούν πως εάν δεν φορέσουν εκείνο που η μόδα σερβίρει, εάν δεν πληθούν όπως η μόδα επιτάσσει, δεν θα εντυπωσιάσουν, δεν θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου και ιδιαίτερως του ανδρικού κόσμου. Με αποτέλεσμα η μόδα να τις κυριαρχεί και η μόδα κοστίζει πάρα πάρα πολύ, αδερφοί μου, και σε θύμα αλλά και σε απογοήτευση. Διότι ποτέ δεν αποδίδει όσα υπόσχεται, ενώ γεμίζει τους προλάβες μας με άχρηστα ρούχα. Επίσης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι αυτά απαιτούν πολύ χρόνο και κόπο. Πόσο χρόνο απαιτεί μια περίπλοκη κόμωση, πιστεύω αρκετά. Πόσο χρόνο απαιτούν τα ψώνια για κοσμήματα, επώνυμα ρούχα, παπούτσια και ούτω καθεξής. Χρόνος ο οποίος είναι πολύτιμος για όλους μας και δεν τον έχουμε σε ελεύθερη διάθεση. Αν εσείς έχετε χρόνο για ελεύθερη διάθεση, να μου το πείτε. Κάθε δευτερόλεπτο περνάει, δεν ξαναπερνάει, τελειώνουμε. Ενώ πολλές φορές δεν έχουμε χρόνο να πάμε και να υπηρετήσουμε κάποιον ή να διαγωνίσουμε. Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο. Πρώτα απ' όλα είναι υπερβολή. Και εδώ είναι που ο Πέτρος εστιάζει την προσοχή του, υπερβολή σε όλα αυτά. Κάτι που πιστεύω ότι όλοι έχουμε το αντιλαμβανόμαστε. Ένα δεύτερο είναι η βάση αξίας της γυναίκας. Για πολλές άνδρες, συγγνώμη, για πολλές γυναίκες και άνδρες βεβαίως, η ακριβή κόμωση, τα κοσμήματα και τα ακριβά ρούχα γίνονται η βάση και το κριτήριο της αξίας των ως ανθρώπων και της μεταξύ τους σχέσης. Αυτά τα εξωτερικά καθορίζουν το κοινωνικό επίπεδό τους και με ποιους θα έχουν επαφή και με ποιους δεν θα έχουν. Το κριτήριο λοιπόν δεν είναι η αξία του ανθρώπου και το περιεχόμενο του χαρακτήρα του, αλλά η μόστρα του. Επιτρέψτε μου τη λέξη. Ένα τρίτο πρόβλημα είναι ο καταναλωτισμός. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το βλέπουμε. Είμαστε και εμείς μέρος αυτού του καταναλωτισμού, αγαπητοί μου. Αυτές οι μέρες και παρά την κρίση, γκρινιάζουμε, αλλά τι θα ξοδέψουμε αυτές τις μέρες. Για πράγματα ενδεχομένως που θα τα πετάξουμε σε λίγο καιρό. Γιατί ξέρετε που ξοδεύουμε και πολλά στα παιχνίδια. Το παιδί μας βλέπει στη τηλεόραση αυτό θέλω, πάμε το παίρνουμε, το παίζει λίγο και μετά. Ένα τέταρτο λόγο είναι ο εντυπωσιασμός. Και τα τρία, κόμωση, κοσμήματα, ακριβά ρούχα, σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν και να εξαπατήσουν, αν θέλετε, τον άλλον και ιδιαιτέρως το ανδρικό φύλο. Και οπωσδήποτε το κάνουν, ιδιαιτέρως τον άνδρα που εύκολα εντυπωσιάζεται από την εικόνα. Όμως κανένας άνδρας, αγαπητοί μου, δεν εντυπωσιάζεται συνεχώς. Μετά από λίγο διάστημα και αφού έχει γνωρίσει τη γυναίκα, το χαρακτήρα της, όλα αυτά χάνουν και τη σημασία τους και τον ρόλο τους. Και θα μιλάει άνδρες. Πόσοι άνδρες δεν εγκατέλειψαν, παράδειγμα να φέρω, και δεν χώρισαν όμορφες, αντικειμενικώς όμορφες, ωραία χτενισμένες με κοσμήματα και επώνυμα ρούχα γυναίκες. Αν το φαινόμενο έλκυε συνεχώς, δεν έπρεπε να τις χωρίσουν. Η μόστρα, αδερφοί, για να παίξω με μία παροιμία, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια. Δεν πάει πολύ. Για την χριστιανική γυναίκα το σημαντικό δεν είναι αν εντυπωσιαστεί ο άντρας ή η γυναίκα με το μοντέρνο χτένισμα, το ντύσιμο, το στόλισμα, αλλά εάν εντυπωσιάζεται ο Θεός. Στον οποίο τελικά, κάποια μέρα, όλοι, άντρες και γυναίκες, θα δώσουμε λόγο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ένα ξεκάθαρο κατηγορηματικό όχι. Ο Θεός, αδερφοί, δεν εντυπωσιάζεται, μάλιστα τον ενοχλεί μια τέτοια συμπεριφορά που έμφαση είναι εκεί, όπως ο ίδιος λέει μέσω του προφήτη Ισαΐα. Διαβάζουμε εκεί στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτη. Κοιτάξτε τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, πόσο περηφανεύτηκαν. Βαδίζουν με το τράχυλο σκητό, σκορπάνε βλέμματα προκλητικά, καθώς πηγαίνουν με βήματα μικρά και κορταλίζουν τον αστραγάλο τους η Κρήτη. Μα εγώ, λέει ο Θεός, θα τους ξυρίσω το κεφάλι και θα τις διακοπέψω. Έρχεται μέρα που θα τους αφαιρέσω εγώ, ο Κύριος, τον αστραγάλο, τα στολίδια τους, τις κεφαλίστα
διαδήματα και τα σωλήτια του λαιμού, τα σκουλαρίκια, τα βαγιόλια και τα πέπλα, τους θιόμπους από τα μαλλιά του, να στραγάλουν τις καντένες, τις ζώνες, τις μεροθήκες και τα φυλαχτάν, τα δαχτυλίδια και τους κρύπους από τη μύτη, τις γιορτινές τις φορεσιές, τις κάβες, τα πουλάνια, τα δαντάκια, τα καθρεφτάκια και τα ραϊνό, αραχνήφαντα λιμνά μου κάμισα, τους κεφαλώδες μου και τις εσάρπες. Όλα. Πρόβλημα δεν είναι αυτά, είναι πως τα χρησιμοποιούν. Στον προφήτη Σαμουήλ, τον οποίο ο Θεός έστειλε στη Βηθλεέμ με σκοπό να χρήσει ένα από τα παιδιά του Ιεσέ, βασιλιά ο λαό Ισραήλ στη θέση του Σαούλ, του είπε όταν εκείνος εντυπωσιασμένος από το παρουσιαστικό του πρωτότοκου Ελιά πήγε να τον χρήσει, ο Θεός του είπε: «Μη σου κάνει εντύπωση η μορφή του και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα. Εγώ όμως βλέπω την καρδιά, τον εσωτερικό άνθρωπο». Στους Φαρισαίους θυμάστε, ο Χριστός είπε πάρα πολλά για την αδελφή, για αυτό το εσωτερικό και το εξωτερικό. Δεν βλέπουν αυτά που μπαίνουν, αυτά που βγαίνουν από μέσα. Στους Φαρισαίους είπε: «Αλλή μόνο σαν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζει το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό του όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίοι επιφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική του καθαρότητα. Αλλή μόνο σαν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζει με τάφους ασβεστομένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα, νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι και εσείς εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία». Η έμφαση στο εξωτερικό, αγαπητοί μου, στο τι εντύπωση θα κάνω ή τι θα πούν οι άλλοι, πάντα αποτελεί έναν πρώτη τάξη ως φαρισαϊσμό και υποκρισία. Αγαπητή γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε τυραννεί η μόδα ή η δική σου ματαιοδοξία ώστε η εμφάνισή σου να σου προκαλεί ανασφάλειες, επειδή ο κόσμος στοχεύει αυτόν. Μην πέφτεις στην παγίδα. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για σένα, αλλά για να ικανοποιείται εκείνος. Ο μόνος που ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα είναι ο πλάστης σου και ο σωτήρας σου. Γι' αυτόν είσαι πρόσωπο μοναδικό. Δεν υπάρχει δεύτερο για εσένα. Κατ' εικόνα και ομοίωση εκείνου πλασμένου. Εκείνη, άκου τα λόγια του Ψαλμοδού που μιλάει στον Θεό για την ύπαρξή του και βεβαίως για το σώμα του. Εσύ έφτιαξες όλη την ύπαρξή μου. Με ύφανες μέσα στην κοιλιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα σου τόσο θαυμαστό. Όλα όσα κάνεις είναι εξαίσια και εγώ αυτό πολύ καλά το ξέρω. Το σώμα μου δεν σου ήταν αθέατο όταν σχηματιζόμουν κρυφά και αναπτυζόμουν στις γης της μήτρα. Με είδες κιόλας τελειωμένον όταν ακόμα ήμουν μάζα άμορφη και στο βιβλίο σου όλες ήταν γραμμένες οι μέρες μου για μένα πρόβλεπες ακόμα πριν καμιά από αυτές οι πάξεις. Θεέ μου, πόσο πολύτιμες για μένα είναι οι προθέσεις σου και πόσο πολυάριθμες στο σύνολό τους. Αν τις μετρούσα, την άμμο θα ήταν περισσότερες. Ξυπνώ και είμαι μαζί σου ακόμα. Θα θυμάσαι πως για το σώμα σου, όπως και για το μυαλό σου και την ψυχή σου, ο Χριστός πέθανε για να το σώσει και το σώμα για να το ζει αιώνιο. Μην περιφρονείς λοιπόν τέτοια αγάπη για το σώμα σου. Και δεύτερο, η χριστιανή γυναίκα καλύτερα να δίνει έμφαση όχι στο εξωτερικό, αλλά στον εσωτερικό άνθρωπο. Συνεχίζει ο Πέτρος και γράφει: «Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περιτεχνική κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά». Ο Πέτρος καλεί τη χριστιανή γυναίκα, αγαπητή μου, να δώσει έμφαση όχι σε αυτό που ο κόσμος βλέπει, αλλά σε αυτό που ο Θεός βλέπει. Στον εσωτερικό άνθρωπο, δηλαδή τον χαρακτήρα της. Μπορεί ο κόσμος να εντυπωσιάζεται με το εξωτερικό, αλλά όταν η σαγήνη του φύγει, ο άνθρωπος αναζητεί εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τον άντρα ή τη γυναίκα όντως ωραίο. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο Πέτρος καλεί την πιστή γυναίκα να στολίζεται. Πρώτα απ' όλα, πραότητα. Πραότητα σημαίνει ήπιος, ήμερος, γλυκή.
υγιής, μαλακός χαρακτήρας, αυτός που έχει ευγενείς τρόπους. Όταν λοιπόν ο Πέτρος καλεί την πιστή γυναίκα να αυξάνεται σε πραότητα σε σχέση με τον σύζυγό της, τον άπιστο, δεν εννοεί βέβαια να γίνεται χαλή, να την πατάνε, γιατί πολλές φορές αυτή είναι η αντίληψη που μεταδίδεται. Δεν εννοεί ότι η γυναίκα χάνει την προσωπικότητά της, τη γνώμη της, την αξιοπρέπειά της ή γίνεται κουρά του άνδρα της. Η άσχημη εικόνα εκείνη. Ή όπως λέει το Ισλάμ, το έλεγα προχθές σε κάποιο πρόσωπο, ο ουρανός της γυναίκας για το Ισλάμ είναι τα πόδια του άνδρα της, η πατούσα. Στο Ευαγγέλιο το πρότυπο της καλύτερα αγαπητή μου να είναι όχι ο άντρας της, αλλά ο Κύριος της, ο οποίος είπε για τον εαυτό του: «Ελάτε σε μένα όλες όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και θα ταχθείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και θα πηγώσω την καρδιά». Οπότε όταν ο Πέτρος λέει να αυξάνεις την πραότητα, το πρότυπο της είναι ο Κύριος. Στο κεφάλαιο 21, μαθαίνοντας ακούγουμε στην προετοιμασία της τριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, καταγράφει την προφητεία του Ζαχαρία και αναγγέλει: «Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος. Καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Τα λόγια αυτά υπόθηκαν καθοδόν όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά στο Γολγοθά, όπου ήταν και ο τελικός προορισμός πριν τον τάφο και την ένδοξη ανάστασή του. Αυτή ακριβώς η διάσταση πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας, αγαπητοί μου, για να κατανοήσουμε την έννοια του πράου, διότι είναι στο πλαίσιο του πάθους του που ο πράος χαρακτήρας του Κυρίου φαίνεται. Και αν θυμηθούμε λίγο το ιστορικό, πολύ γρήγορα, στο δείπνο αντί να εξορκιστεί με τον Ιούδα για το προοδευτικό του σχέδιο, όπως εμείς τα κάναμε, αν κάποιος μας πρόδινε, τον καλεί να καθίσει στο σπίτι του, έλα, κάθισε στο τραπέζι του, συγγνώμη, κάθισε στο τραπέζι. Πόσοι από εμάς, με εκείνους που δεν τα πάμε καλά, τους καλούμε να καθίσουν. Και εκεί πέρα, αντί να του ταψάνει, τον καλεί και λέει, φάε και πιες, του δίνει κιόλας. Στο κήπο της Γεθσημανία, αντί να αντιωθεί με το θέλημα του πατέρα, δέχεται να πιει όλο το ποτήρι. Όταν ήρθε οι στρατιώτες να τον συλλάβουν, ο Πέτρος, θυμάστε, ενοχλημένος, κόβει τον αυτή του δούλου του αρχιερέα. Ο Κύριος όμως, αντί να επικροτήσει και να επιδοκιμάσει την πράξη του Πέτρου και να ενθαρρύνει και τους υπόλοιπους να κινηθούν ανάλογα και να βγάλουν μαχαίρια, παίρνει τον αυτή, τον βάζει πίσω, τον θεραπεύει και επιπλήττει τον Πέτρο. Βάλε τη μάχαιρα πίσω. Στο πρετόριο που τον δικάζουν, τον μαστιγών, τον τυραννούν, τον ξεφτελίζουν, τον φτύνουν, εκείνος δεν ανοίγει το στόμα του. Όταν προκαλείται από τον κλάδο του, λέει πως εάν ήθελε μπορούσε να έχει στρατεύματα ολόκληρα για να τον ελευθερώσουν. Αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Στον δρόμο του Γολγοθά, όταν δέχεται το μένος πολλών, αντί να τους βρίσει, γυρίζει τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ και τις λέει: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, γιατί έρχονται μέρες που θα λένε καλόπιες και άτυπνες όσες δεν γέννησαν και όσες δεν θύμασαν παιδιά». Ενώ όταν τον σταύρωναν και συνέχεια τον πείραζαν, τον πρόεδρο να τον προκαλούσαν και έλεγαν τους άλλους: «Έσωσε, ας σώσει τώρα τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού», εκείνος αντί να τους καταλαστεί, παρακαλεί τον πατέρα, είπε: «Εκείνο πατέρα συγχώρεσε, δεν ξέρουν τι κάνουν». Λίγο νωρίτερα, αγαπητοί μου, το είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ο Πέτρος είχε περιγράψει αυτή τη συμπεριφορά του Κυρίου. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και εδώ στο στόμα του δεν βρέθηκε, τις λιδωρίες δεν τις αντραπέδιδε και όταν έπασε δεν αρνούσε, εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή. Έτσι πράγος δεν σημαίνει αδύναμος, δηλός ή μαρθακός χαρακτήρας. Ο Χριστός δεν ήταν ούτε δηλός, ούτε αδύναμος, ούτε μαρθακός. Αντιθέτως μάλιστα. Τα παραδείγματα στα οποία αναφερθήκαμε φανερώνουν έναν δυνατό χαρακτήρα που δεν μαστιζόταν από σύνδρομα ούτε ανωτερότητας, ούτε κατωτερότητας, ούτε είχε ψυχολογικές ή κοινωνικές αγκυλώσεις. Αλλά ένα χαρακτήρα που μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αντιδράσει την πρόκληση. Αυτός είναι ο πράγος. Βέβαια, ο Πέτρος δεν ζητάει, αγαπητοί μου, από την χριστιανή γυναίκα κάτι που η Γραφή δεν ζητά από όλους τους πιστούς του Κυρίου. Στο τρίτο μακαρισμό ο Κύριος λέει: «Μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Ευαγγελίας». Και αναφέρεται σε όλους, άντρες και γυναίκες. Στην προσεφεσίουσα επιστολή μας καλεί ο Παύλος: «Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε με τρόπο αντάξιο
Θεό. Εκείνο που σας κάνει στη νέα ζωή. Πώς να ζείτε με ταπεινοσύνη, πραότητα. Οπότε η πραότητα είναι ζητούμενο από όλους μας. Θυμόμαστε προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 5, εδάφιο 22, το καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος, γράφει ο Παύλος. Άλλωστε, όπως είναι του Χριστού, έχω σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό του μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ηρεμία. Αλλά τα εσωτερικά όμως, η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που οδηγεί το πνεύμα. Στο κείμενο δεν λέει ηρεμία, λέει ησύχιο πνεύμα. Ησύχιο σημαίνει ο ήρεμος, γι' αυτό και η ηρεμία. Ο γαλήνιος, αυτός που δεν ταράσεται. Ο Τρεβέλας Χωριάδης μας γράφει, ο πράος είναι ο μη δημιουργών ταραχήν. Αυτός που δεν δημιουργεί ταραχή. Ο ησύχιος είναι ο φέρον με θυσυχία τα υπό των άλλων προκαλούμενα σταραχά. Δηλαδή αυτός που αντιδρά με ηρεμία την ταραχή που οι άλλοι προκαλούν. Και πάλι ο Πέτρος δεν απαιτεί από την πιστή σύζυγο κάτι ο λόγος του Θεού, δεν ζητάει από όλους τους πιστούς, αγαπητοί μου. Ο Παύλος σε δύο περικοπές στην Θεσσαλονίκη, την πρώτη και την δεύτερη, το ζητάει από όλους. Το ένα στους εργαζόμενους, καλεί τους άντρες να εργάζονται, παραγγέλλονται δε εις τους Θεούς τους και προτρέπονται για την Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγω στον άλλον αυτόν εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Όχι φασαρίες, όχι αντιδράσεις. Στην πρόκληση δεν αντιδρώ με λόγια, αλλά ησυχάζω. Και να προτιμήσετε στο να ησυχάσετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάσετε με τα συνθήκες ημών χείρας καθώς σας παραγγείλαμε. Και κλείνει ο Πέτρος λέγοντας δύο χαρακτηριστικά για αυτό το πράγμα και ησύχιο πνεύμα. Πρώτα απ' όλα είναι άφθαρτο. Αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένο την αγαθασία του πράγμα και ησυχίου πνεύματος. Σε αντίθεση με τα εξωτερικά στολίδια που φύρονται, είχαν την αξία, την έγκριση και την επικαιρότητά του, σε αντίθεση με την εξωτερική ομορφιά που με τον χρόνο χάνεται, αυτά τα στολίδια του εσωτερικού ανθρώπου δεν φύρονται ποτέ, είναι άφθαρτα. Και κοσμημένο με την αφασία. Και δεύτερο, είναι πολύτιμα. Αλλά ο κρυπτός άνθρωπος καρδιάς και κοσμημένος με την αφασία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Στο τέλος, αγαπητοί μου, δεν είναι το ανήσυχο, το επαναστατικό, το χορηγός πνεύμα που αρέσει μόνο στον κάθε σύζυγο, αλλά αρέσει και στον Θεό. Μάλιστα, ενώ για εμάς τα εξωτερικά θεωρούνται πολυτέλεια, γι' αυτό το αναζητούμε πολλές φορές, για τον Θεό είναι αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα που θεωρείται πολυτελές. Να είναι η λέξη που χρησιμοποιεί στο κείμενο. Πολυτελές. Ο Θεός είπε στον Σαμουήλ και λέει σε εμάς, μη σου κάνει εντύπωση η μορφή και το ψηλό του ανάστημα, γιατί εγώ δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά. Τι βλέπει ο Θεός την καρδιά σου σήμερα? Αυτό ισχύει για όλους μας, άνδρες και γυναίκες. Είναι εκείνος ο βασιλιάς της, είναι το αμαρτωλό εγώ, με την επιρρέπεια και την προπαίδειά του σε τέτοια πράγματα. Εάν δεν είναι ο βασιλιάς της, εάν εκείνος βλέπει μέσα και εκείνος δεν υπάρχει, γιατί σήμερα του λες, Κύριε Έλα, σου την δίνω την καρδιά μου, άλλαξέ με, ώστε να αλλάζω εσωτερικά, γιατί στο τέλος, εσύ το μέσα κοιτάς, όχι το έξω. Και το έξω, όσο ωραίο κι αν είναι, κάποια στιγμή δίδεται, τελειώνει. Και τελειώνει. Θεό να